και η προσέλευση του κόσμου είναι σημαντική και το ποσοστό της συμμετοχής στην απεργία των εκπαιδευτικών είναι πάνω από 90% σε όλο τον νομό. Είναι μια πρώτη απάντηση των εκπαιδευτικών απέναντι στο νέο Λύκειο, απέναντι στις διαθεσιμότητες, στις απολύσεις και σε όλα αυτά τα μέτρα τα οποία έχουν έρθει όλο αυτό το καιρό. Ο αγώνας όμως δεν πρέπει να σταματήσει εδώ και αυτό πρέπει να το τονίσουμε με κάθε ένταση. Ο αγώνας συνεχίζεται για όλη την υπόλοιπη εβδομάδα και πρέπει να συστρατευτούν μαζί μας και όχι για συμπαράσταση, επαναλαμβάνω, το έχουμε πει πολλές φορές, αλλά για το δικό τους αγώνα οι γονείς και οι μαθητές. Το νομοσχέδιο για το νέο Λύκειο και το ΕΠΑΛ αφορά και τους γονείς και τους μαθητές, αφορά το μέλλον των παιδιών τους, αφορά τους ίδιους τους εργαζόμενους. Καλούμε όλους τους εργαζόμενους να συμμετέχουν στις απεργιακές κινητοποιήσεις, να συμμετέχουν σε όλες τις δράσεις τις οποίες θα αναλάβουν οι εργαζόμενοι της Καβάλας, προκειμένου να δώσουν μια δυναμική απάντηση στα νέα μέτρα και σε αυτά που ήρθαν και σε αυτά που έρχονται. Καλούμε τους εκπαιδευτικούς να συνεχίσουν με την ίδια ένταση στον αγώνα τους όλη την εβδομάδα, με αποκορύφωμα την 48ωρη απεργία της ΑΔΔ την Τετάρτη για την Πέμπτη, όπου το πάμε καλή στον κήπο στις 11 η ώρα το πρωί. Καλούμε επίσης όλους τους συναδέλφους να έρθουν στις γενικές συνελεύσεις που θα γίνουν την Πέμπτη το απόγευμα, προκειμένου να αποφασίσουμε για το μέλλον των αγώνων μας.